Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγραμματός μας, καθώς πριν από λίγο επέστρεψε στην Ελλάδα η αποστολή του Παναθηναϊκού, φυσικά στις αποστολές της στο μεγάλο τρόπαιο της Ευρωλίγκα. Και εμείς λοιπόν έχουμε συνδεθεί με τον αγαπητό Ταγκαλή που βρίσκεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, αγαπητέ και με τον Γιάννη Ρίκο που βρίσκεται στο ΆΚΑ. Αγαπητέ, βλέπουμε αυτή τη στιγμή πραγματικά τους πανηγυρισμούς των φιλάθλων του Παναθηναϊκού που έχουν αυτό το πράσινο ποτάμι, το οποίο καταλαβαίνω ότι έχει νίξει το Ελευθέριος Βενιζέλος και το πράσινο λεωφορείο, το ανοιχτό λεωφορείο που φυσικά θα οδηγήσει αυτή τη στιγμή τους πρωταθλητές της Ευρώπης στο ΆΚΑ. Αυτή τη στιγμή επικρατεί πανικός στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Βλέπουμε τους 7 φορές πρωταθλητές Ευρώπης λοιπόν πάνω στο διόρροφο λεωφορείο. Βλέπω και το Χουάντσο εκεί σε ρόλο οργανωτή. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού πραγματικά έχουν δημιουργήσει μια απίστευτη ατμόσφαιρα εδώ στην πύλη του αεροδρομίου που έχει προορισμό το Ολυμπιακό Στάδιο. Βλέπετε τι επικρατεί. Τα συνθήματα είναι ατελείωτα, μικροί και μεγάλοι. Βρίσκονται αρκετές ώρες εδώ. Βλέπετε και τον coach Αταμάν, όλο το προσωπικό του Παναθηναϊκού που πανηγυρίζουν με την ψυχή τους. Όλες οι πράσινες σημαίες, μπορείτε να δείτε, είναι ψηλά στον ουρανό. Είναι πραγματικά μια απίστευτη ατμόσφαιρα από τα καπνογόνα που έχουν δημιουργήσει εδώ οι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι φαίνεται δεν σταματούν το πάρτι από εχθές, από τον 7ο τίτλο που κατάφερε και κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Φαίνεται, το δείχνει και ο κόουτς Αταμάν με τα δάχτυλά του αυτή τη στιγμή, το νούμερο 7, ο 7ος ευρωπαϊκός τίτλος δηλαδή του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή το λεωφορείο φεύγει από το Ελευθέριος Βενιζέλος με συνοδεία χιλιάδων φίλων του Παναθηναϊκού. Κατευθύνεται στο ΆΚΑ. Σίγουρα θα χρειαστεί αρκετή ώρα, γιατί είναι πάρα πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού που θα συνοδεύσουν φυσικά το ΆΚΑ, εκεί που θα στηθεί ένα δεύτερο πάρτι, ίσως και τρίτο, του Παναθηναϊκού για να γιορτάσουν αυτό το τρόπαιο. Μπορείτε να ακούσετε, η ατμόσφαιρα είναι εκφωνική. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν δημιουργήσει μια εξέδρα, μπορώ να πω, ένα μικρό ΆΚΑ εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ακολουθούν όλοι το λεωφορείο, προσπαθούν να ακολουθήσουν δηλαδή, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος με τα μηχανάκια, με τα αυτοκίνητά τους, οι οικογένειες, να συνεχίσουν και αυτοί το πούλμαν του Παναθηναϊκού. Μπορείτε να δείτε, νομίζω η εικόνα μιλάει από μόνη της. Ένα λοιπόν πράσινο ποτάμι, το οποίο προσπαθεί να ακολουθήσει, από ό,τι καταλαβαίνουμε αγαπητέ, το λεωφορείο του Παναθηναϊκού, το οποίο είναι πράγματι υποπολιορκία, θα μπορούσε να πει κανείς, από τους οπαδούς που διψασμένοι περίμεναν με πολύ μεγάλη υπομονή από το πρωί για να επιστρέψει η αποστολή του Παναθηναϊκού. Πάμε όμως να συνδεθούμε και με τον Γιάννη Ρίγο που βρίσκεται στο ΆΚΑ. Εκεί, Γιάννη, που από ό,τι καταλαβαίνουμε έχει επίσης στηθεί μια μεγάλη υποδοχή για τους πρωταθλητές μας, εκεί που περιμένουν να δουν το τρόπαιο της Ευρωλίγκα, να το κρατούν φυσικά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Έτσι ακριβώς. Εδώ λοιπόν έχουν έρθει από το πρωί χιλιάδες φιλάθλοι του Παναθηναϊκού για να τους υποδεχτούν. Η μεγάλη στιγμή λοιπόν έφτασε της επιστροφής των πρωταθλητών Ευρώπης. Έφτασαν λοιπόν και από στιγμή σε στιγμή τους περιμένουμε εδώ στο ΆΚΑ για να τους αποθεώσουν. Βλέπετε εδώ πέρα όλους τους φιλάθλους να βρίσκονται εδώ, να περιμένουν καρτερικά τους παίκτες του Παναθηναϊκού για να γιορτάσουν όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη νίκη και να σηκώσουν μαζί το τρόπο της EuroLeague. Βλέπετε λοιπόν εδώ η συγκίνηση είναι μεγάλη, με συνθήματα φωνάζουν, υψώνουν τις σημαίες του Παναθηναϊκού ψηλά και περιμένουν φυσικά την στιγμή που θα φτάσει το λεωφορείο, το πράσινο λεωφορείο με τους χρυσούς παίκτες της Ευρώπης εδώ στο ΆΚΑ για να συνεχίσουν το μεγάλο πάρτι που θα κρατήσει για αρκετή ώρα. Βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει εκεί σε δύο ολόκληρο πάρτι με μουσική και φυσικά οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν για αυτή τη μεγάλη νίκη της ομάδας τους, του Παναθηναϊκού. Ο Ρούκας Κόλ, βλέπετε εδώ πέρα, το πάρτι συνεχίζει και καλά κρατεί, περιμένοντας τους μεγάλους παίκτες να φτάσουν σε λίγη ώρα εδώ στο ΆΚΑ Μινά. Γιάννη Ρίγο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κοντά μας όμως είναι και η Μαριάννα Γεωργαντή. Μαριάννα, εσύ ακολούθησες την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ήσουν εκεί.
τα έζησες όλα και τα έζησες πολύ. Ήσουν και μέσα στο γήπεδο χθες. Γύρισες μάλιστα και με την ομάδα του Παναθηναϊκού πριν από λίγο. Φαντάζομαι πόσα θα έχεις να μας πεις. Άλλωστε, νομίζω ότι το ζέσταμα για τους πανηγυρισμούς και αυτά που βλέπουμε είχαν ξεκινήσει μέσα από το αεροπλάνο. Είχαμε δει τον πιλότο, ο οποίος είχε βάλει μάλιστα και τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Ακούγαμε μέσα στο αεροπλάνο τα συνθήματα. Φαντάζομαι πόσα θα έχεις να μας μεταφέρεις. Έτσι ακριβώς, Μίνα, καλή εβδομάδα. Μόλις φτάσαμε στο Λευτέρου του Βενιζέλος, μας υποδέχτηκαν εργαζόμενοι του αεροδρομίου που έλεγαν συνθήματα του Παναθηναϊκού. Οι παίχτες κατέβηκαν και ανεβαίνοντας στο πούλμαν και εκείνοι σε ρυθμό γιορτής και μεγάλου πάρτι είχαν πάρει στα οικεία και στη συνέχεια κατεβηθήκαν προς τις φυλάθλους. Πάνω από 7.000 φύλαθλοι βρίσκονται. Μίνα, αυτή τη στιγμή στο Λευτέρου του Βενιζέλος, μικρά παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι με χαμόγελο στα χείλη. Ο Παναθηναϊκός έφερε το 7ο ευρωπαϊκό εδώ στην Αθήνα και μοίρασε χαμόγελα και γέμισε συνθήματα τα στόματα των φιλάθλων του. Κατευθύνεται το πούλμαν, τώρα το έχω δει εγώ να απομακρύνω, το έχω αφήσει πίσω μου. Κατευθύνεται προς το ΆΚΑ, θα είναι πολύ δύσκολο να φτάσει άμεσα φυσικά. Το ΆΚΑ μέχρι στιγμής είναι σίγουρα πάνω από 16 του Παναθηναϊκού. Περνάει η ώρα, θα πηγαίνουν ακόμα περισσότερο. Είχαμε χρόνο να ζήσουμε μήνα αυτό που ζούμε. Και έρχονται δεκάδες χιλιάδες. Μαριάννα. Μαριάννα, όσο εσύ μας περιέγραφες, εμείς βλέπαμε και εικόνα με πόση δυσκολία πραγματικά σπιθαμή προς σπιθαμή μπορεί να προχωρήσει από ό,τι βλέπουμε το λεωφορείο του Παναθηναϊκού, καθώς εκεί έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες από οπαδούς. Κυρίες και κύριοι, για αναλυτικό λοιπόν ρεπορτάζ με όλα τα στιγμιότυπα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Εύα Ντονοπούλου.